ευτυχώς που έχουν καταγραφεί με την τεχνολογία πολλά άσματα, πολλές δημιουργίες και υπάρχουν και τα μέσα, όπως ανέφερες προηγουμένως, η τεχνολογία που μας βλέπουν μπροστά τους, στα σπίτια τους μέσα, ακούγοντάς μας και βλέποντάς μας. Και έτσι εισπράττεις μια άβρα ευχάριστη χαράς και εφορίας ευχαρίστησης. Και με όσους έρχομαι σε επικοινωνία εντός και εκτός Ελλάδος, μου εκφράζουν πραγματικά αυτά τα συναισθήματα, ακούγοντας τις μουσικές και βλέποντάς μας σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή άλλου είδους εκδηλώσεις, και έτσι τους συντροφεύουμε με μια ευχάριστη νότα. Και αυτό είναι, ξέρεις, πολύ ευχάριστο για μας τους δημιουργούς, τους εκφραστές, και μας χαροποιεί και μας χαροποιεί παράλληλα. Πιστεύω ότι λόγω της πανδημίας τα περισσότερα επαγγέλματα έχουν επληγεί. Ένα από αυτά είναι και το δικό μας. Όμως είναι ένα επάγγελμα το οποίο στην πορεία μας έχει δώσει πολύ αγάπη από τον κόσμο, μας έχει κάνει και έχουμε γνωρίσει τον κόσμο, έχουμε ταξιδέψει σε πολλά μέρη και μέσα από αυτό ζούμε και τη οικογένειά μας πολύ αξιοπρεπώς. Είναι μια καλή δουλειά. Αυτό λοιπόν που μπορώ να πω είναι ότι εφόσον έχουμε αγάπη σε αυτή τη δουλειά, μπορούμε να έχουμε υπομονή, να κάνουμε σχέδια χωρίς χρονικό όριο. Σίγουρα είναι δύσκολο. Ειδικά στο δικό μας επάγγελμα είναι η επαφή που έχουμε με τον κόσμο, είναι το κυριότερο νομίζω. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι θα το περάσουμε γι' αυτό και θα επιστρέψουμε σε κανονικότητα. Παγώσει και τα μαθήματα. Η κριτική παράδοση πλήττεται, κακά τα ψέματα, όσο τα παιδιά που λατρεύουν τους κριτικούς χορούς είναι μακριά από τους χώρους τους οποίους τους μαθαίνουν. Ποια είναι τα μηνύματα που παίρνεις από τους μαθητές σου? Τα μηνύματα αυτή τη στιγμή που παίρνουμε είναι προς το παρόν ενθαρρυντικά ακόμα. Και το λέω με την έννοια ότι τα παιδιά αγαπάνε πάρα πολύ την κριτική παράδοση. Συνεπώς και τα βιντεάκια βλέπουν, τα κριτικά και τους χορούς και όλα. Απλά ο κλάδος ο δικός μας, των σχολών χορού και κατά επέκταση της μουσικής εννοείται, γιατί θα μιλήσω για τις σχολές χορού, επειδή βασική προϋπόθεση είναι η συνάθρηση και η μεταφορά αυτή δύναμη ενέργεια μεταξύ μας. Δηλαδή, και εγώ που είμαι σαν δάσκαλος, όταν μπαίνω στο σχολείο με την επαφή με τα μικρά παιδιά, παίρνω δύναμη, παίρνω ενέργεια. Αυτό τώρα λείπει σε όλους. Και μαχητές από τη φύση μας. Δεν απογοητεύτηκα ούτε μια στιγμή, το εννοώ, δεν το λέω έτσι. Έχω υπομονή, απλά έχω μεγαλύτερη νοσταλγία, όπως σας είπα πριν. Η νοσταλγία υπερτερεί των άλλων. Και αυτό που θα ήθελα είναι η συναναστροφή των δικών μου ανθρώπων και, και όλο αυτό που λέγεται μεγάλος κύκλος των φίλων και της υπόλοιπης Κρήτης. Αυτό αισθάνομαι περισσότερο. Τίθεται θέμα επιβίωσης στον καλλιτεχνικό χώρο της Κρήτης όταν έχουν παγώσει τα πάντα. Δηλαδή τώρα μου στέλνουν μηνύματα τηλεθεατές που λένε ότι προγραμμάτιζαν κοινωνικές εκδηλώσεις για το καλοκαίρι και ήδη μπαίνουν στη διαδικασία να τις αναβάλουν, καθώς δεν μπορούν να γνωρίζουν πώς θα είναι η κατάσταση Ιούνιο, Ιούλιο ή Αύγουστο. Κοιτάξτε να δείτε, όπως και όλοι οι συναδέλφοι, το Μάρτιο κλείνουμε ένα χρόνο αδράνειας. Δηλαδή, εκτός κάποιων μικρών εκδηλώσεων που γίνανε και όχι για όλους το καλοκαίρι, μιλούμε για 8-10, δεν θα τα ονόμαζα γλέδια, παρές θα τις ονόμαζα. Νομίζω ότι όλοι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Ο θεατής στην οθόνη, το οποίο είναι διαρκώς με τη χρήση της μάσκας, διαρκώς με το αντισηπτικό, είναι μια δύσκολη πραγματικά διαδικασία, αλλά επειδή αυτό που λαμβάνω πάρα πολύ από τον κόσμο και εγώ και άλλοι καλλιτέχνες, ηθοποιοί, τραγουδιστές φαντάζομαι, πολλοί άνθρωποι που είναι στον χώρο της τέχνης, όταν ο κόσμος σε αυτή τη φάση ειδικά σου λέει ευχαριστώ, γιατί τον συντροφεύεις σε μια φάση που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι μόνοι τους στα σπίτια τους, που δεν έχουν πώς αλλιώς να περάσουν τον χρόνο τους και μας ευχαριστούν για αυτό που τους προσφέρουμε σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, προσωπικά εγώ νιώθω πλήρης. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και έρχομαι να επιβεβαιώσω και τον Αντώνη για όλα αυτά που είπε για τα μέτρα στο θέατρο και συγκεκριμένα για την παράσταση που έπαιζε, διότι έτυχε να τη δω και ήταν εξαιρετικός και ήταν εξαιρετική η παράσταση. Με όλα αυτά τα τα μέτρα που ισχύουν και με όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε, ξέκλεψα και πήγα και είδα την παράσταση όταν ξεκίνησαν. Όντως ισχύει αυτό. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για το θέατρο, να σκεφτείτε ότι όχι μόνο μία ή δύο φορές το χρόνο μπορεί ένας ηθοποιός να αναζητεί δουλειά ανά 3 μήνες. Επειδή και οι Ισραηλινές λαός, ουσιαστικά μεσογειακός, έχουν αυτό το κομμάτι του ταπεραμέντου, της διασκέδασης, όπως εμείς οι Έλληνες μοιάζουμε, θα τολμήσω να πω, στον τρόπο που εκφραζόμαστε. Είμαστε και οι δύο θορυβώδεις ως λαοί όταν θα βγούμε έξω. Δηλαδή κάνουμε αυτό που λέμε φασαρία. Πώς αντιλαμβάνονται οι Ισραηλινοί την πανδημία, δηλαδή το γεγονός ότι δεν μπορούν να διασκεδάσουν έτσι όπως θα θέλανε? Ο κόσμος, ο οποίος έρχεται στα μαγαζιά τα οποία τραγουδάω, μπορώ να σου πω ότι είναι διψασμένοι. Θέλουν πάρα πολύ να διασκεδάσουν, να βγουν έξω, να πιούνε το ποτό τους, να φάνε, γιατί εδώ πέρα στα περισσότερα μαγαζιά, στο 95% των μαγαζιών το οποίο δουλεύω, συνδυάζεται και το ποτό μαζί με το φαγητό. Δηλαδή πώς ήταν παλιά η δική μας διασκέδαση, αν και τώρα βέβαια και στην Ελλάδα αυτό υπερισχύει. Δηλαδή μικροί χώροι με φαγητό, ποτό, εκτός τα μεγάλα μαγαζιά, έτσι, με τα μεγάλα ονόματα που έχουμε. Περνάνε πάρα πολύ όμορφα και εγώ μαζί τους επίσης, γιατί παίρνω ό,τι μου δίνουν και το επιστρέφω.